Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Dragon εδώ, Μιχάλη το κανονικό μου. Ένα μικρό tip βοήθεια από εμένα, όπως κάνω όπου μπορώ. Λοιπόν, πώς μπορούμε να έχουμε άπειρη ζωή στο Code Veronica με ένα απλό και εύκολο τρόπο, ένα μικρό κολπάκι. Βασικά όχι άπειρη ζωή, να έχουμε άπειρα φυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε το παιχνίδι όπως ξέρουμε κανονικά, new game, και φτάνουμε εδώ σε αυτό το σημείο που είναι δηλαδή 5 λεπτά αφού το ξεκινήσει. Φτάνοντας αυτό εδώ το φυτάκι, το παίρνουμε όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Ορίστε. Το κρατάμε. Λοιπόν, ανοίγουμε το μενού. Λοιπόν, να ξέρετε, όταν ξεκινήσει το παιχνίδι δεν θα πάρετε τίποτα από το δωματιάκι εκεί με τον άλλον που είστε φυλακισμένοι. Πέρα από τον αναπτήρα που θα σας δώσει, το μόνο που θα πάρετε μαζί σας όταν βγείτε από τη φυλακή είναι το μαχαιράκι. Εδώ δεν θα πειράξετε ούτε το manual ούτε τίποτα άλλο. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι, θα πάρετε το μαχαιράκι και θα φύγετε. Μετά στο επόμενο δωμάτιο γίνεται το συμβάν με τα ζόμπι στο νεκροταφείο, παίρνετε το όπλο και φτάνουμε εδώ που παίρνουμε το herb, το green. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτό το σημείο? Όπως έχουμε το όπλο κρατημένο και έχουμε και το στην τέταρτη θέση, για να λειτουργήσει το φυτό να είναι στην τέταρτη θέση. Το ξανατονίζω, όπως είμαστε εδώ, δεν θα πατήσουμε να ανοίξουμε το files από εδώ, θα πάμε εδώ στο μενού και θα πατήσουμε files, και όπως είναι στα files θα πατήσουμε να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή, αυτό εδώ που μας έχει, και όπως το ανοίγουμε μας λέει το plain στο manual. Δεν θα τα ανοίξουμε από το μενού, θα τα ανοίξουμε από πάνω. Το ανοίγω, το διαβάζω, το διαβάζουμε. Ναι, ναι, πατάμε exit. Και τώρα παρατηρήστε τι έχει γίνει. Στο equipment φαίνεται ότι κρατάω το φυτό, ενώ δεν μπορείς να το έχεις, να το κρατήσεις σαν όπλο. Δηλαδή αντί το μαχαίρι ή το όπλο, βλέπετε ότι έχει πάει το φυτάκι. Το βλέπετε που είναι το φυτό στο equipment. Ωραία, τι κάνουμε σε αυτό το σημείο? Βγαίνουμε εντελώς και είμαστε εδώ έξω. Όπως είμαστε εδώ έξω, φαίνεται ακόμα η κλέρο ότι κρατάει το όπλο. Το βλέπουμε. Εμείς σηκώνουμε το όπλο και πατάμε να ρίξουμε. Ρίχνει μια σφαίρα και μετά λαγκάρει. Μετά δείχνει ότι το όπλο μας είναι άδειο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτή τη στιγμή μας δείχνει ότι έχει πιάσει το κόλπο και λειτουργεί. Ωραία, τώρα μπαίνουμε ξανά στο μενού. Βλέπουμε ότι το όπλο μας ακόμα εξακολουθεί να έχει και τις 12 σφαίρες του, και το φυτάκι ακόμα συνεχίζουμε και το κρατάμε. Από εδώ και πέρα αλλάζουμε το μαχαιράκι στη θέση του φυτού ή το όπλο μας και είμαστε έτοιμοι. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Πατάω να χρησιμοποιήσω το φυτό. Βλέπετε, δεν τελειώνει, είναι άπειρο. Και έτσι σε όλο το παιχνίδι αυτό το φυτάκι το έχετε πάνω σας και έχετε άπειρη ζωή ουσιαστικά, γιατί το έχετε πάντα άπειρο. Αν δεν το κάνετε combine με κάποιο άλλο φυτό και το βάλετε στο μπαούλο μέσα, παραμένει έτσι, δεν το χάνετε ποτέ, και αν κάνετε save και αν το δώσετε μετά στον Chris που αλλάζει το σενάριο, δηλαδή αν το βάλετε στο μπαούλο για να το έχει ο Chris, θα συνεχίσετε να το έχετε μέχρι τον τερματισμό. Αρκεί να το βάζετε στον μπάουλο στις στιγμές που είναι να αλλάξει ο χαρακτήρας, δηλαδή εκεί που είναι το boss,
που πρέπει καλά να αλλάξει ο χαρακτήρας, καλό είναι πριν να το φύσετε μόνο του στον Παούλο, ώστε να ξέρετε ότι αυτό είναι το μπακαρισμένο φυτάκι και είναι άπειρο. Αυτά. Είναι πολύ εύκολο το γλιτ, το κολπάκι αυτό στην ουσία. Πιστεύω να σας βοηθήσει αυτό για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό game. Να τα ξαναδούμε.